Γεωργίου μαζί μας, ο οικονομικός μας αναλυτής, συνεργάτης της εκπομπής. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κάτια. Χαρά λοιπόν που βρίσκομαι εδώ, αλλά δυστυχώς το θέμα δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι. Έτσι να πούμε και στον πρόλογο αυτής της θεματικής μας για τον Αλέξανδρο Αποστολίδη. Είναι το κύριο πρόσωπο που βλέπετε σε αυτό το βίντεο που προβάλαμε και εμείς ένα μισή λεπτού, που δίνει ουσιαστικά μια σύνοψη της έρευνας της κοινοπραξίας των δημοσιογράφων. Ο οικονομολόγος, λοιπόν, ο Δ. Αλέξανδρος Αποστολίδης, βρέθηκε ως το κύριο πρόσωπο προβολής αυτής όλης της έρευνας, αλλά ο ίδιος, και το αποσαφηνίζει σήμερα, δεν είχε, κλήθηκε να απαντήσει σε κάποια πράγματα στον χρόνο που έτρεχε, χωρίς να γνωρίζει καν τα ευρήματα αυτής της έρευνας, και απλά το γνωστοποιεί ο άνθρωπος, διότι πιθανό, λέει, να ρωτιέστε πώς βρέθηκα εκεί, το ίδιο και εγώ. Είχε βρεθεί, είχε ρωτηθεί σε ένα χρόνο τέτοιο που δεν είχε υπόψη, απλά έλεγε τα πράγματα όσο τα ξέρει ο ίδιος ως οικονομολόγος, ιστορικός οικονομολόγος. Ως καθηγητής σε πανεπιστήμιο, ο κύριος Αποστολίδης, θεωρώ ότι αυτό που έγινε απέναντι του δεν ήταν τίμιο δημοσιογραφικά. Έπρεπε να ξέρεις το θέμα τουλάχιστον για το οποίο έχεις κληθεί να σχολιάσεις και όχι μια γενική τοποθέτηση, ναι, από την οποία έχει μια ουσιαστικά είναι ως να επιβεβαιώνει τα ευρήματα τα συγκεκριμένα, ενώ ο κύριος Αποστολίδης μιλούσε γενικά, για όσα είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, απλά επειδή το διευκρίνησε και ο ίδιος, το δημοσιοποιούμε και εμείς. Λοιπόν, Γιώργο μου, τώρα, γενικά και ειδικά θέλω να δούμε αυτά τα ευρήματα, τα πόσα εκατομμύρια, λέει, έγγραφα που δεν είδαμε, δηλαδή δεν έχουν, ναι, ενσωματωθεί στα κείμενα, έτσι ώστε ο καθένας να παραπέμπεται και να βλέπει. Φρονώ ότι κάπου θα είναι στη διάθεση κάποια, ναι, στιγμή. Και αυτό υποθέτω έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν τελειώσει. Ότι μόλις έχουν ξεκινήσει οι αποκαλύψεις, σίγουρα περιμένουμε κι άλλες. Μήπως θεωρείς ότι και οι δημοσιογράφοι λένε κάτι, πάνε να δουν τις αντιδράσεις, να δούμε αν κάποιοι τοποθετηθούν, αγνώντας ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα και έτσι πέσουν και στην παγίδα. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ότι θεστάρουν τις δικές μας αντιδράσεις και τα δικά μας τα αντανακλαστικά με το συγκεκριμένο. Ότι έχουν φτιάξει ένα σύριαλ, ναι, μέσα από το οποίο θα μας προσβάλλουν. Όχι μας προβάλλουν, θα μας προσβάλλουν για αρκετόν καιρό. Ναι. Για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, τουλάχιστον σε προηγούμενες εποχές, θα συμφωνήσω με τον Υπουργό Οικονομικών, αυτά αφορούν άλλες εποχές. Δεν μας προβάλλουν, μας προσβάλλουν. Είναι η σωστή λέξη, νομίζω, που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και μας μειώνουν. Προσβάλλουν, είπε και ο Υπουργός. Ναι. Προβάλλουν, είπε ο Υπουργός, σαν κέντρο. Ο Γιώργος, δεν τον άκουσες καλά. Ναι. Σαν κέντρο, ο οποίος κάνει ξέπλυμα να βρούμε χρήματος. Εγώ λέω ότι μας προσβάλλει, ναι, όλο αυτό. Μάλιστα. Μειώνει την κρατική μας υπόσταση και την υποβαθμίζει στο στάτους του πλυντηρίου και όχι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Έτσι γίνεται και η σύνδεση, ξέρεις, πλυντήριο, Κύπρος, ηλιόλουστη, όπως είναι ένα από, ναι, τα θέματα. Άρα μετά δεν είναι και εύκολο το στέγνωμα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, η οποία επηρεάζει όλο το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας. Μειώνει τις αξίες των υπηρεσιών των οποίων πουλούμε, μας κάνει λιγότερο ελκυστικούς προς σοβαρούς επενδυτές, δημιουργεί φόβο σε όποιον έρχεται να επενδύσει εδώ ότι ενδεχομένως, ακόμη και αν ο ίδιος δεν είναι μπλεγμένος, ενδεχομένως ο δικηγόρος του, ο λογιστής του ή η τράπεζα του, λέμε τώρα, εικασίες και λογικές σκέψεις που μπορεί να κάνει κάποιος, μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος και να βρεθεί και αυτός παγιδευμένος σε μια κατάσταση η οποία δεν βοηθά κανένα. Όταν θες να πουλήσεις μια επιχείρηση την οποία έχεις δημιουργήσει σε παγκόσμια κλίμακα, με έδρα τη Λεμεσόνη, τη Λευκοσία ή τη Λάρνακα, και λες ότι είσαι από Κύπρο πλέον, με όλα αυτά τα δημοσιεύματα, και αυτό έρχεται να προσθεθεί, δεν είναι ότι λόγω αυτού. Αυτό έρχεται να προσθεθεί, ναι, και μας κάνει, έτσι, μας προσβάλλει και σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Όταν έρχεται να προσθεθεί, μειώνουν τις αξίες της χώρας. Δεν μπορείς να πουλήσεις τις υπηρεσίες σου ακριβά ή τις εταιρείες σου ακριβά όταν βγαίνουν αυτού του είδους τα δημοσιεύματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και να πούμε ότι έχουμε συνέχεια. Έχω συνδεθεί, παιδιά, αν μπορείτε να δούμε, έχει να κάνει The Spy, The Lawyer and the Global Surveillance Empire, που έχει να κάνει με τον Dillian,
τα λογισμικά παρακολούθησης, ναι, τα κακόβουλα της, και μια εταιρεία καινούργια, τη Τσεσούρα, λογοκρισία σημαίνει στα ιταλικά αυτό, που έχει να κάνει με σύζυγο, συνεργάτη, ήταν έξω του Ντίλια, πώς εδώ η εταιρεία εγγεγραμμένη στη χώρα μας, είναι όλα αυτά η αναφορά και στο Wi-Fi των αεροδρομίων. Και αυτό είναι το επόμενο που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Και να δούμε και πολλά άλλα, θα τα μαθαίνουμε στη συνέχεια, που θα εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα. Τώρα, το ερώτημα είναι, και εστιάζομαι και στην PwC, αυτός είναι ο λογιστικός κολοσσός, ο οποίος, ναι, αναφέρεται παντού πλέον, σε όλα στη σειρά, αν θέλεις, των δημοσιευμάτων, των ερευνητικών, γιατί τα έχουν σπάσει ένα γενικό, ναι, έτσι, την αυαρχίδα, και μετά σπάει σε διάφορα άλλα κομμάτια. Και δεν είναι μόνο έτσι από αυτήν την ιστοσελίδα της κοινοπραξίας. Είδαμε και Guardian, είδαμε και τους reporters στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες, το ντοκιμαντέρ χθες στη Γερμανία. Ναι. Αναπαραγωγή με προσθήκες και αφαιρέσεις σε κάθε περίπτωση. Ναι, αλλά εδώ εστιάζουμε, διότι λένε τα στοιχεία εκτείνονται από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τον Απρίλιο του 2022, από πού τα έχουν αντλήσει, σε ποια data έχουν πρόσβαση και πώς. Και εδώ είναι το μείζον ζήτημα για το οποίο συζητείτε, διότι προκύπτει και μία ποινική, η οποία τρέχει ήδη, όπως αποκαλύψετε. Εγώ δεν το γνώριζα, δεν ξέρω αν το γνώριζες εσύ. Δεν το γνώριζαν ούτε, ναι, ήδη. Ναι. Σύμφωνα με τόσα μαθαίνουμε, ναι, εμπλεκόμενοι. Ναι, και όπως προφορούμε, βεβαίως, η PwC λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ποινική. Ναι, ότι, ναι, δεν τρέχει εις βάρος της PwC, ναι, αλλά κάτι άλλο είναι και έχει να κάνει με TUI. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι, που θα τα δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, πώς θα σταματήσει όλο αυτό, ακόμα και με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, που γίνεται μια εκτενής αναφορά εκεί, ούτε καταλήγουν όμως σε κάτι χειροπιαστό. Και στο θέμα της PwC, πάλι η κατάληξη σε σχέση με τον Μεγιστάνα, που μεταβίβασε, ότι δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν διασυνδέεται ότι είχε προνομιακή πληροφόρηση ή δεν το έχουν καταλήξει. Έτσι καταλαβαίνω διαβάζοντας εγώ, ναι, η ουσία είναι ότι τρέχει μια ποινική. Και η ουσία είναι όμως και το όνομα της χώρας, αλλά και της ίδιας της PwC, λοιπόν, με όλη αυτή την γνωστοποίηση. Επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι εδώ στην Κύπρο να βλέπουμε μια από τις Big Four, τις μεγάλες τέσσερις, ναι, ελεκτικές εταιρείες, να βρίσκονται στο στόχαστρο, έχω να σου πω ότι έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές, ναι, ναι, στο στόχαστρο διεθνώς. Ναι. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Μα γίνεται και εδώ ένα ιστορικό. Ναι, έτσι, δεν είναι. Εδώ μπορεί να μας ξαφνιάζει, γιατί αυτές είναι οι ατμομηχανές της δικής μας οικονομίας. Αλλού, στο δυτικό κόσμο, κάτια, έχουν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο. Και εγώ το ανοίγω το θέμα. Δεν έχει να κάνει με την PwC Κύπρου. Έχει να κάνει με την PwC παγκόσμια το θέμα. Στο ρεπορτάζ, αν προσέξεις, μετά τις αναφορές για την Κύπρο, μπαίνουν και αναφορές για άλλες παραβιάσεις και για άλλους, ναι, πελάτες και πιθανές παραβιάσεις, οι οποίες έχουν γίνει αλλού, στο εξωτερικό ή σε πιο παλιές υποθέσεις, μέσα από τις οποίες αυτές οι εταιρείες έχουν καταδικαστεί, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο στην κρίση του 2010-2013, με την κατάρρευση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δέχτηκαν τρομερό πόλεμο από τους επόπτες, έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τις πρακτικές τους. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο, γιατί αυτή είναι μέρος της δουλειάς τους, ναι, να παίρνουν πελάτες. Κάποιοι με ψηλό ρίσκο. Ας μην ξεχνούμε ότι οι δουλειές με τη Ρωσία δεν έκανε μόνο η Κύπρος. Δουλειές με τη Ρωσία έκαναν όλοι. Αυτός ο οποίος υποφελήθηκε περισσότερο από όλους, και το λέει και μέσα και το δημοσίευμα, καθώς έχει τη φωτογραφία του Προέδρου Αναστασιάδη με την κυρία Μέρκελ, ήταν η Γερμανία, η οποία και προϊόντα πούλησε στην Ρωσία ακριβά, και φυσικό αέριο, ναι, εισήγαγε φθηνά. Και είναι ένα πρόσωπο επίσης σχετικό, είναι ένας δημοσιογράφος με βιβλία υπέρ της Γερμανός. Ναι. Ναι. Βλέπουμε από εδώ ότι αυτή, αν θέλεις, αυτή η αλυσίδα, η οποία ξετυλίχθηκε εδώ στην Κύπρο, μεταφέρεται αλλού, μεταφέρεται στην Γερμανία, μεταφέρεται σε παλιές υποθέσεις, ναι, σε ένα παγκόσμιο κολοσσό όπως η PwC. Το θέμα είναι ότι εστιάζουν και ονομάζονται Cyprus Confidential. Ναι. Και το ερώτημα είναι, επειδή είναι παντού το Cyprus. Είναι το Cyprus, ναι, πώς και είναι αυτό, στο από χθες που ξεκίνησε όλο αυτό, εσύ πώς βλέπεις, επηρεάζεται γενικά
το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει μείνει έξω. Ναι. Και μπορεί να το πάρουν οι τράπεζες στο ρεπορτάζ και να το δείχνουν και να λένε ότι πουθενά δεν θα βρείτε το δικό μας όνομα μέσα. Αυτό έχει να κάνει με τα πολύ σκληρά μέτρα τα οποία πάρθηκαν την προηγούμενη δεκαετία από τους κεντρικούς τραπεζίτες. Και όταν όλοι ασκούσαν κριτική στην κυρία Κορκάτζου, και θα το πω αυτό, που έκλεινε τις εταιρείες Κέλυφος ή Φάντασμα, οι οποίες υπήρχαν εδώ στην Κύπρο, αυτό είναι που έχει προστατεύσει αυτή τη στιγμή τη χώρα. Τα χαιρετίσματα μας στην κυρία Κορκάτζου. Έχει πάρα πολύ καιρό να δούμε τι κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, γενικά, ο αντίκτυπος όλου αυτού για τη χώρα μας γενικά. Ο αντίκτυπος για τη χώρα μας είναι ότι μας έχει υποβαθμίσει την κρατική μας υπόσταση αυτό. Μπορεί από αυρότητα να μην το λένε στον κύριο Κεραυνόν οι συναδέλφοι του στο εξωτερικό, αλλά όλοι πλέον ξέρουν μέσα από τα διάφορα δημοσιεύματα ότι εκπροσωπούμε μια... Ο κύριος Πλατής μας είπε χθες ότι όταν λες γενικά για τέτοια ζητήματα λένε ή Κρύπτσο ή Σάιπρους. Εντάξει, δεν είμαι στον τομέα του κοινού. Ναι. Κύριο Πλάτη, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Άρα ακούνε Κύπρος και ξανά θυμίζονται, τώρα να τους θυμίζουμε ξανά τι εστί Κύπρος. Άρα τούτη είναι η ουσία για μένα, Γιώργο. Τι κάνουμε, το ρωτάω από την Δευτέρα. Η ουσία είναι πως δεν έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας. Ναι. Το ένα είναι αυτό, η ατιμωρησία. Το άλλο είναι και η ενιαία εποπτεία, όχι τώρα των κυρώσεων, που είναι αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση, των παρόχων, δηλαδή όλων των υπηρεσιών. Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτορύθμιση. Είναι σίγουρα προβληματική εκ του αποτελέσματος, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, το θέμα είναι βαθύτερο, δεν είναι μόνο η υποπτυχία. Είναι ότι έχουμε στήσει και μια φορολογική, αφορολογικό μηχανισμό, ο οποίος ενεθάρρυνε αυτού του είδους τις επενδύσεις, οι οποίες ήταν λογικές στις αρχές του 2000. Πλέον, δώσανε φορολογικά κίνητρα κάτι για να στηθεί αυτό. Όταν ήταν να μπούμε μνημόνιο, ένας από τους λόγους που δεν μπαίναμε μνημόνιο, αν θυμάσαι και θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ήταν ότι θα αυξάνεται ο εταιρικός φόρος σε αυτές τις επιχειρήσεις και σε αυτές τις επιχειρήσεις και θα έδιωχναν αυτούς τους πελάτες. Αν τον αυξήσουμε όμως, δεν θα είναι ένα σημείο ανακαμψής. Και το άλλο που βάζω στην εικόνα, στη συζήτηση, σε εφαρμογή λέει από σήμερα, Τρίτη είναι σήμερα, Τετάρτη, από χθες, το ηλεκτρονικό σύστημα UBO, που έχει να κάνει με το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Ναι. Αυτό έτσι νομίζω ήταν ανάτιμο αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό πρέπει είναι να δούμε αυτά... μια δεκαετία. Ναι. Κάτι αυτό δεν λέει και αυτό. Ναι. Αυτό δείχνει τον ρόλο της χώρας. Ναι. Υπάρχει μια απροθυμία. Έχουμε εθιστεί στα πολύ ψηλά κέρδη, τα οποία ψηλά κέρδη εμπεριέχουν και πολύ ψηλό ρίσκο και το ρίσκο είναι αυτό. Οι πελάτες αυτοί να βρεθούν ξαφνικά εκτός του συστήματος και να πρέπει εμείς να κληθούμε να εξηγήσουμε γιατί τους είχαμε πελάτες. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αν θέλεις, μένεις και εσύ, γιατί είναι μαζί μας ο Χριστόφορος, ο Χριστοφή, νομικός. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοφή. Χαίρετε και στους δύο. Λοιπόν, έτσι ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Έχετε προλάβει και διαβάσει. Βγαίνουν συνεχώς. Σήμερα συζητάμε και για το Predator της παρακολουθήσεις, αλλά δεν ξέρω. Έχετε φτιάξει καφέ από χθες ή ό,τι άλλο πίνει ο καθένας και διαβάσει. Και είναι μαζί μας να χαιρετήσουμε για τον καθηγητή χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σταύρο Ζένιο. Σας χαιρετώ και εσάς. Γεια σας, χαίρομαι τους δυο σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν από εσάς, κύριε Χριστοφή. Κυρία Σάβα, δεν είδαμε κάτι καινούριο από τα χθεσινά δημοσιεύματα. Λίγο πολύ ήταν γνωστά όλα τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται. Δεν ακούσαμε μια είδηση, ας πούμε, ή κάτι 38 το οποίο να δημιουργήσει εντύπωση. Περισσότερο αυτή η έρευνα, νομίζω, είναι μια δομημένη παρουσίαση της κατάστασης στην Κύπρο. Κατά τη γνώμη βασικά μου, έχει το πλυντήριο και το έχει βάλει σε όλα τα προγράμματα του. Από την πρόπληση. Ναι. Από την πρόπληση. Έχει πολιτικό χρωματισμό, νομίζω. Χωρίς να λέω ότι έγινε επίτηδες ή εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, αλλά αν δείτε το χθεσινό τίτλο, τον πρώτο που λέει «Cyprus ignores Russian atrocities, Western sanctions to shield» κλπ. Και
Το περιεχόμενο αναφέρεται σε κάτι ισχυρισμό παραβίαση κυρώσεων που έγιναν μετά τον πόλεμο στην Κρυμαία το 2014, που στην Κύπρο δεν ήταν ποινικό αδίκημα, ούτε οποιαδήποτε παρανομία να εξυπηρετήσει. Εννοείται αμερικανικές κυρώσεις. Δεν είχαν υποχρέωση εδώ στην Κύπρο να εφαρμογήσουν. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση εδώ στην Κύπρο. Και το συνδέει αυτό με κάποια στοιχεία που έχει για κυρώσεις που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, και είναι εκεί που εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο και η PWC που συζητούσατε πριν με τον Γιώργο. Αλλά και πάλι εκεί δεν προκύπτει παρανομία, δεν προκύπτουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν παρανομία εκ μέρους της PWC, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Υπάρχει μια υπόθεση η οποία αναφέρεται κάποιο Ρώσο ολιγάρχη και είναι υπό έρευνα και δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είδους έρευνα γίνεται. Οπότε το πρώτο μου σημείο είναι αυτό, ότι δεν προκύπτει κάτι το οποίο για την ώρα τουλάχιστον και εν αναμονή των υπολείπων δημοσιευμάτων. Την ώρα που μιλούσατε είδα και αυτό το δημοσίευμα για τον Τίλιαν, για το Βαν, που είχατε αναφέρει, και εκεί αν το δείτε νομίζω είναι επανάληψη αυτών των οποίων γνωρίζαμε στην Κύπρο. Από την εφημερίδα των συνταχτών σήμερα το πρωί διάβαζα την αθέατη εταιρεία του Predator με τα δεδομένα ευζωίας. Είναι αυτή της, η τσεσούρα ονομάζεται, με έδρα την Κύπρο. Δεν έγινε καμία αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Δεν την είχαν υπόψη τους δηλαδή, και πώς διασυνδέεται η αθέατη αυτή συμβουλευτική εταιρεία κόμβος του πρώην κατασκόπου των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών του επιχειρηματία Τάλ Ντίλια. Είναι και αυτό ένα πρόσθετο, να το βλέπουμε το συνάδελφο που το είχε κοινοποιήσει και στο X. Ναι, άρα όμως η ουσία τώρα, κύριε Χριστοφή, από όσα είδαμε και θα βλέπουμε και δεν ξέρω, και είναι και η τακτική, αν θέλετε, των συναδέλφων δημοσιογράφων και των μέσων επικοινωνίας που συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που διαχύνεται κιόλας, είναι η κεντρική ιστοσελίδα, είναι η κάρτη, αν πρέπει να κοιτάζει σε πολλά μέσα μαζί. Ο τρόπος με τον οποίο το εξελίσσουν μπορεί να είναι βοηθητικός για τους ίδιους. Βλέπουν ενδεχομένως πρώτες αντιδράσεις, μια πρώτη γραμμή, αν θέλετε, ποια θα είναι που θα τηρήσουν, είστε και νομικός, ξέρετε, ποια θα είναι η επιχειρηματολογία τους, και μετά να αντιδράσουν αναλόγως. Έτσι, για να είναι πιο... Συμφωνώ ότι μπορεί έτσι να εξελιχθεί, όμως για την ώρα δεν μας είπαν κάτι που να χρειάζεται οποιοδήποτε, εκτός της περίπτωσης της PWC, να δώσει εξηγήσεις για οτιδήποτε. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, πριν να πάμε στον καθηγητή, είναι το εξής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι Ρώσοι ολιγάρχες ή οι Κινέζοι ολιγάρχες ή οι Ισραηλίδες ολιγάρχες δεν έχουν μόνο μία εταιρεία. Μιλάμε για γκρουπ εταιριών που είναι εγγεγραμμένες σε πολλές δικαιοδοσίες. Είναι στο Λονδίνο, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, σε άλλα επιχειρηματικά κέντρα, στο Ντουμπάι, και μέρος των εργασιών είναι και στην Κύπρο για πάρα πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων και θετικών λόγων. Δεν είναι διότι είμαστε όλοι σκάρτοι που έρχονται εδώ όλοι αυτοί. Επομένως, το να παίρνεις μόνο την Κύπρο και να την στοχοποιείς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω είναι άδικο και δημιουργείται μια παραπλανητική εικόνα για αυτή την κατάσταση. Διότι αν έχει η Κύπρος ένα Ρώσο ολιγάρχη, έχει 100 το Λονδίνο, 100 η Ολλανδία και ούτω καθεξής. Απλά λέτε, μαζέψαμε και όλους αυτούς από το Forbes εμείς. Τους είχαμε και την αφρόκρεμα. Βγαίνει από τα στοιχεία. Ναι, κυρία Σάβα, αυτό λέω. Αυτή που είναι εδώ είναι και αλλού. Δεν επέλεξε κανένας μόνο την Κύπρο να έχει τις δραστηριότητες του. Σίγουρα έχουν και αλλού εταιρείες. Μάλιστα. Άρα όμως έχουμε μια συνεχής προσπάθεια, είτε και αυτά να ανήκουν στο παρελθόν, ή αν δεν μάθαμε κάτι καινούριο, κύριε Ζένιο. Το θέμα είναι ότι έρχεται και επανέρχεται το θέμα. Άρα πώς είναι αυτό που μπαίνει μία τελεία και πάμε παρακάτω. Είναι το γεγονός μήπως ότι υπάρχει και ατιμωρησία, διότι ότι τα γνωρίζαμε δεν σημαίνει ότι τα επικροτούμε και επιχαίρουμε, διαβάζοντας το όνομά μας διεθνώς. Από όλα αυτά που γνωρίζαμε, δεν είδαμε και κάτι να προχωρεί δικαστικά, σωστά? Είναι αυτό που λέει η κυρία Σάβα, παρά να σου βγει το όνομα, καλύτερα να σου βγει το μάτι. Ναι. Και αυτόν έχουμε πάθει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Συμμερίζομαι πλήρως την ανάγνωση που έκανε ο κύριος Χριστοφή. Και το θέμα είναι τώρα πώς να αποκαταστήσουμε την εικόνα της χώρας μας, ούτως ώστε όταν φανεί, και να πω ένα παράδειγμα, ότι ένας Γερμανός δημοσιογράφος έπαιρνε χρήματα από ένα Ρώσο επιχειρηματία
για να αγιογραφεί τον πρόεδρο Πούτιν και δεν τα δήλωνε στον εκδότη του στη Γερμανία, είναι ένα πρόβλημα διαφθοράς του γερμανού δημοσιογράφου και δεν έχει τίποτα να κάνει ούτε με τον Ρώσο επιχειρηματία που χρηματοδοτεί έκδοση ενός βιβλίου, ναι, ούτε με την Κυπριακή εταιρεία η οποία κατά κρύβεια δεν διοχέτευσε καν τα χρήματα. Στα Cayman Islands ήταν η εταιρεία του συγκεκριμένου Ρώσου. Mm-hmm. Αλλά το όνομα μας φαίνεται. Το άλλο παράδειγμα του κάποιου στενού συνεργάτη του Προέδρου Πούτιν, του Peter Aven, που ψάχνουν αν τα χρήματα ήταν μετά από την επιβολή κυρώσεων που μετακινήθηκαν με μερικά λεπτά. Μα τα χρήματα από αυστριακή τράπεζα έφυγαν για να πάνε στο Λονδίνο. Mm. Τώρα η εταιρεία που χειριζόταν τα χρήματα του Peter Aven ήταν μια κυπριακή εταιρεία, Cyprus Firm Apagus λέει. Ναι. Αλλά στην Αυστρία ήταν τα χρήματα και στην Αγγλία πήγαν τα χρήματα. Πάλι εμάς φαίνεται το όνομά μας. Άρα το γεγονός, και εδώ επανέρχεται το θέμα των χρυσών διαβατηρίων για παράξενο τρόπο. Δεν βγαίνει κάτι καινούριο μέσα από αυτά τα κείμενα και τα χρυσά διαβατήρια, αλλά βγαίνει η κακή φήμη της χώρας, οι διαπλοκές της χώρας μας με Ρώσους ολιγάρχες με παράξενο τρόπο, η συμμετοχή του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, και αν και λένε ότι δεν έχει φανεί τίποτα το παράνομο και από το δικηγορικό γραφείο του πρώην Προέδρου, η φήμη της χώρας είχε καταστραφεί. Τι κάνουμε, δεν ξέρω, ο Πρόεδρος και είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ουδής υπεράνω της φήμης της χώρας. Να. Πολύ σωστή αυτή η κουβέντα, αλλά πώς το μεταφράζεις με πρακτικό τρόπο. Πρέπει να ενισχύσουμε τους θεσμούς διαφάνειας στη χώρα μας, με ουσιαστικό τρόπο, όχι μόνο εικονικά, να ενισχύσουμε τους επόπτες μας με πραγματικό τρόπο, όχι εικονικά, και να έχουμε και ένα συγκροτημένο τρόπο να προβάλλουμε αυτή την νέα εικόνα διεθνώς, να έχουμε opinion makers, opinion leaders διεθνώς, που να λένε άλλαξε η Κύπρος σιόρ, δεν είναι αυτή που ξέρατε. Ναι. Αυτό χρειάζεται να γίνει συστηματική προσπάθεια. Ναι. Αλλά με την ουσία, όχι μόνο με την εικόνα. Να θυμίσω ότι όμως είχαν τα Al Jazeera. Ναι. Κύριε Ζένιο και κύριε Χριστοφή. Ναι, ναι. Και είδαμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Ναι. Τώρα, σε σχέση με αυτά που λέμε, επειδή ρωτήσαμε και πριν ακόμα ξεκίνησε αυτή η ροή των δημοσιευμάτων και το τι αναμενόταν, και το Προεδρικό και το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών και το Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, δεν επιχειρήσαμε, αλλά δεν το πείσαμε κάποιον από την κεφαλαία αγορά, γενικά που, είναι και, που έχουν και υποπτικό ρόλο από το νόμο για το ξέπλυμα χρήματος. Αυτά τώρα, η απάντηση ότι να δούμε τι θα δημοσιοποιηθεί και αναλόγως. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε έχουν δοθεί οδηγίες στην αστυνομία να διερευνηθούν αν προκύψει κάτι, ήδη τρέχει μια ποινική κλπ. Άρα το ερώτημα είναι, περιμένουν οι δικές μας αρχές εποπτικές δημοσιογραφική έρευνα για να τρέξουν και τότε με τις κυρώσεις να δούμε ποια θα είναι τα ονόματα, ξέρω εγώ, στην Αμερική, για να ξέρουμε τι έχουν να κάνουν. Ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιριών, ποιοι είναι, πώς συναλλάσσονται, ποια είναι η σχέση τους με το ΑΒ, καθεστώς κλπ. Όλα αυτά περιμένουμε να δούμε και αναλόγως θα πράξουμε, άρα κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και φρονώ ότι η αυτορύθμιση είναι ένα πρόβλημα. Το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο δικηγορικός σύλλογος, ο Παγκύπριος, να ελέγχει τα μέλη του, ω ΕΛΚ το ίδιο, αυτή τη στιγμή στο μεταξύ είναι, προέρχονται από τις. Δηλαδή δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Είπε το κράτος, αποφάσισε μάλλον η κυβέρνηση, στα πρώτα έτσι προσπάθειες μετά τις κυρώσεις, μια ευρεία σύσκεψη, θυμάστε τα 7 μέτρα για τις κυρώσεις και την πρόθεση μιας επιτροπής, μιας εθνικής μονάδας εφαρμογής των κυρώσεων. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Το θέμα μας είναι γενικά εποπτείας, όπως συνέστησε και η Μάνιβαλ, εποπτείας όλων των παρόχων, όλων των υπηρεσιών. Όχι μόνο σε ό,τι να κάνει με τις κυρώσεις. Νομίζω ότι έτσι καθαρίζουμε. Ή μήπως όχι, κύριε Χριστοφή. Κοιτάξτε, πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά η σύσταση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού μάλιστα, που θα εποπτεύει τους δικηγόρους, τους λογιστές και τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών. Διότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα στο θέμα της αυτορύθμισης. Από εκεί και πέρα πρέπει να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά ότι όταν λέμε εποπτικός ρόλος είτε του Παγκυπρίου είτε των λογιστών, δεν σημαίνει αστυνομικός έλεγχος. Όχι. Ναι. Ελέγχοι γίνονται και είναι δειγματοληπτικοί, ναι, διότι δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.
και επιβάλλονται πρόστιμα. Και γίνονται υποθέσεις και επιβάλλονται πρόστιμα. Πολλές φορές οι παραβιάσεις κάτι αφορούν γραφειοκρατικά ζητήματα που δεν είναι ζητήματα ουσίας. Ας πούμε, δεν έκανες Google Search, δεν έχεις το φάκελο για τον πελάτη ή δεν έχεις. Καλά, εδώ θα μου προκαλείτε, κύριε Χριστοφή. Google Search κάναμε για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, ένα due diligence του Χαϊρκού. Google κάναν. Λοιπόν, εκεί, μια και το αναφέρατε, πρέπει να κάνουμε τον εξής διαχωρισμό που έχει κάνει και ο καθηγητής πριν, όταν έκανε την παρέμβαση. Στην περίπτωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ως Κύπρος φέρουμε απόλυτη ευθύνη για τον μπάχαλο το οποίο δημιουργήσαμε. Εμείς ήδη βγάλαμε τα μάτια μας, διότι κάναμε ένα διάτριτο πρόγραμμα χωρίς ελέγχους, ενδεχομένως επίτηδες να έγινε έτσι, και ελκύσαμε όλους αυτούς που ήρθαν στην το Κύπρο. Μπορεί να υπάρχουν οι ελάχιστες ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό που μιλούμε σήμερα με τα δημοσιεύματα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρέπει να κάνουμε τη διαφοροποίηση. Σίγουρα, αλλά από εκεί ξεκινά η φήμη μας και το όνομά μας και φτάνουμε στις κυρώσεις. Γι' αυτό και η σύνδεση της Κύπρου. Ναι. Η φήμη μας και το όνομά μας έχει υποστεί θανάσιμο πλήγμα λόγω της υπόθεσης στο διαβατηρίο. Και όπως εξήγησε ο καθηγητής πριν, άμα σου βγει το μάτι την παροιμία που είπε, τότε αναγκαστικά μας εμπλέκουν παντού, διότι είμαστε οι πρώτοι ύποπτοι όταν συζητιούνται τέτοιου είδους. Και είναι λες και αδιαφυσβήτα κιόλας. Θεωρείται δεδομένο. Ναι. Κύριε Ζέγγι, ένα καταληκτικό σχόλιο και από εσάς. Είχατε αναφέρει σε μια επιτροπή παρακολούθησης των κυρώσεων. Αυτό είναι που κάνουμε στην Κύπρο. Κάθε λίγο επιτροπές. Δεν είναι έτσι που λύνονται τα προβλήματα. Χρειάζονται συγκρότηση θεσμών. Έχει περάσει η Ευρώπη, η Δύση γενικά, στο πέραν της επιβολής κυρώσεων, στο πώς μεριμνούμε ότι οι κυρώσεις πράγματι εφαρμόζονται. Το θέμα της εφαρμογής είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και εκεί θα πρέπει να είχαμε και έπρεπε να μιλήσουμε και για εθνική μονάδα εφαρμογής κυρώσεων. Είναι αυτό το οποίο προωθείται τώρα. Αλλά το θέμα είναι μόνο για τις κυρώσεις δεν κάνουμε δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αλλά και η μονάδα αυτή να γίνει και να γίνει σε συνεργασία και με τους εταιρούς μας στην Ευρώπη. Οι Άγγλοι είχαν προσφερθεί να μας βοηθήσουν που είναι προχωρημένοι σε αυτά τα θέματα, δηλαδή ότι we mean business, ότι πλώς κάναμε μια επιτροπή και μετά σωστά ρωτάτε εσείς. Περιμένουμε κάποιοι δημοσιογράφοι να βγάλουν κάποιες πληροφορίες και να δούμε αν υπάρχει κάτι μεπτόν. Γιατί δεν έχουμε εμείς τους θεσμούς να μελετήσουμε αυτά τα έγγραφα, να εντοπίσουμε που πιθανώς. Είμαστε, κύριε Ζένιο και κύριε Σοφή, μια κατάσταση η οποία μας λούζει κρύος υδρότας, κάτι θα βγει. Ενώ θα έπρεπε να ξέρουν οι θεσμοί τι θα βγει και να είναι και άνετοι ότι αυτό είναι κάποιο συμφέρον από πίσω ή άλλο. Πώ τώρα καρτερούμε να δούμε τι θα γίνει και αναλόγως να δράσουμε. Και αναλόγως να δούμε τη γραμμή υπεράσπιση. Λοιπόν, αυτά και έτσι. Και να αξιοπιστία για να, να υποδεικνύσει ότι αν η PWC διεθνώς δεν έχει επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου, δεν φταίει κατά ανάγκη η PWC Κύπρου. Και προσέξτε ότι είναι η PWC διεθνώς που βγήκε ένα εκπρόσωπο τύπου να απαντήσει στα ερωτήματα. Επομένως, γίνονται σημαντικά θέματα από αυτά τα κείμενα. Αλλά είναι λίγο άδικο για την Κύπρο πως είναι Cyprus Confidential. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο. Και εσένα, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις και των δύο, και του καθηγητή και του κ. Χριστοφή. Αυτές είναι οι πανεπιστημιακές. Ακούσαμε, θα ακούσουμε και τις οικονομικές, τις νομικές. Το θέμα είναι βεβαίως εξόχως πολιτικό εν τέλει. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τους πολιτικούς. Σε ευχαριστώ. Να περάσουμε.